μονόδρομο αποτελεί για τις επιχειρήσεις την εστίαση ή η απευθείας χρηματοδότηση από την πολιτεία προκειμένου να σταθούν όρθιες σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με την κρατική εντολή αναστολής λειτουργίας να εκτιμάται πως θα συνεχιστεί για αρκετό ακόμη χρονικό διάστημα. Την ζωφερή πραγματικότητα του κλάδου και τοπικά είχε την ευκαιρία να περιγράψει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης Χρήστος Τάτσης, που συμμετείχε στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη το απόγευμα στο επιμελητήριο. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο κ. Τάτσης επισήμανε ότι ο κλάδος είναι ο μεγάλος ασθενής της δεύτερης επιδημικής έξαρσης του ιού και απαιτούνται άμεσα και γενναία μέτρα στήριξής του. Πολλά καταστήματα στην πόλη έχουν βάλει ήδη λουκέτο, ενώ άλλα έχουν διατηρήσει τις απαραίτητες και επιτρεπόμενες λειτουργίες όπως την υπηρεσία κατοίκων παράδοσης, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση και οι ιδιοκτήτες αυτών να πούν πόσο διάστημα ακόμη μπορούν να αντέξουν. Είχαμε μια επικοδομητική κουβέντα. Πιστεύω να μεταφερθούν οι απόψεις στη Βουλή. Έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις και ως επιμελητήριο αλλά και εξειδικευμένα εμείς ως κλάδος. Και πρέπει με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθούν και να πάρθουν, όπως είπα, άμεσα μέτρα, αποτελεσματικά, για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για επιβίωση αυτή τη στιγμή που είναι πράγματι πολύ δύσκολη, είναι ίσως η δυσκολότερη περίοδος από την αρχή του ιού. Όπως είπα, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για όλους. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά τις καταστάσεις και ανάλογα πράττει και εμείς γινόμαστε χαμελέοντες, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στα νέα μέτρα, στα νέα δεδομένα. Κάποιες επιχειρήσεις ήδη έχουν κλείσει και δεν θα ανοίξουν μέχρι να υπάρχουν νεότερα μέτρα. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, κανένας δεν ξέρει και δυστυχώς γι' αυτό και λέμε κάποια μέτρα που έχουμε στείλει για να μπορέσουν να τονωθούν οι επιχειρήσεις, να κρατηθούν όσο γίνεται για να τα βγάλουμε πέρα την επόμενη μέρα. Γινόμαστε χαμελέοντες, ενώ αυτό προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα μέτρα, στις νέες καταστάσεις, ώστε να καταφέρουν κάποιες επιχειρήσεις να κρατηθούν για να περιμένουμε την επόμενη μέρα να υπάρξει ξανά η άνθηση για να μπορέσουμε να ξαναορθοποδήσουμε. Γι' αυτό θέλουμε κάποια μέτρα τα οποία να τονώσουν αυτές τις επιχειρήσεις και να καταφέρουν να κρατηθούν. Υπήρξε μια στήριξη και μια επιδότηση των επιχειρήσεων από εμάς τους ίδιους. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε, είμαστε 7 μήνες με τον ιό. Έχουν δημιουργηθεί και άλλα χρέη, πέρα από τη μεταφορά των χρεών που έγινε από τον Μάρτιο. Τώρα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να επιδοτούνται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται τόνωση με απευθείας χρηματοδότηση και σε μη επιστρεπτέας προκαταβολής για να καταφέρουν μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα που έχουμε ζητήσει, με την μείωση του ενοικίου όσο υπάρχει ο ιός και κάποια άλλα τα οποία να μπορέσουν να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να σταθούν ξανά στα πόδια τους.